Ώρα 0 για την παιδοψυχιατρική κλινική του Παγνή. Το μεσημέρι της Δευτέρας πήρε εξιτήριο το μοναδικό περιστατικό που παρέμεινε στη κλινική, ενώ από εδώ και πέρα το νοσοκομείο θα καλύπτεται από παιδοψυχίατρο μόνο στις ημέρες γενικής ευημερίας. Αυτό σημαίνει ότι περιστατικά που χρήζουν νοσηλείας δεν θα μπορούν να νοσηλευτούν στη κλινική, ενώ η προκήρυξη πρόσληψης νέου προσωπικού βγήκε άγονη. Να λογοδοτήσουν άμεσα Υπουργείο, ΙΠΕ και Διοίκηση του Παγνή, τονίζει το Σωματείο Εργαζομένων. Η παιδοψυχιατρική δυστυχώς από χθες και επίσημα έχει κλείσει, γιατί δεν μπορεί να συνεχίσει να εφημερεύει με το παρόν καθεστώς. Οι δύο συνάδελφοι που για πολλούς μήνες με πολύ κόπο και με υπεράνθρωπη προσπάθεια καλύπτανε από 15 εφημερίες ο καθένας, λογικά δήλωσαν ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν αυτή την υπερπροσπάθεια και είναι απολύτως κατανοητό. Αλλά αν ένα από τα επίγοντα περιστατικά, όπως συμβαίνει πολύ συχνά στη δικιά μας ειδικότητα, χρήζει νοσηλείας, δηλαδή θα αποταθούν ότι, ας πούμε, ένα παράδειγμα, ένας έφηβος είναι αυτοκτονικός και πρέπει να νοσηλευτεί γιατί υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλειά του, αυτή η νοσηλεία δεν θα γίνεται πλέον στην κλινική του Παγνή, γιατί δεν θα υπάρχει κλινική. Ουσιαστικά θα μετατραπεί σε ένα ημερήσιο κέντρο νοσηλείας παιδιών και εφήβων. Εμείς καλούμε τους γονείς, καλούμε τους φορείς του Ηρακλείου να πάρουν την υπόθεση της υπεράσπισης αυτής της δημόσιας κρατικής δομής στα χέρια τους, να μην αφήσουν να κλείσει, να μην περάσει σε καμία μη κυβερνητική οργάνωση. Οι φόβοι του Σωματείου Εργαζομένων που έκρουαν τους προηγούμενους μήνες το καμπανάκι του κινδύνου για το μέλλον της κλινικής επιβεβαιώθηκαν με τον πιο δραματικό τρόπο. Όπως τονίζει ο Δημήτρης Βρύσαλης, η Κρήτη και όλο το Νότιο Αιγαίο μένει χωρίς δημόσια παιδοψυχιατρική κλινική, παρά το φιλότιμο και την προσπάθεια των δύο γιατρών, των οποίων η υπομονή και οι αντοχές εξαντλήθηκαν. Εξαιτίας της πολιτικής που έχει ακολουθηθεί όλα αυτά τα χρόνια, δεν βρέθηκε καμία λύση, ακόμα και ούτε μπαλωματική, που βεβαίως ούτε θα έλυνε κανένα πρόβλημα, γιατί μπαλωματικά αυτοί οι συνάδελφοι δουλεύανε ένα χρόνο επί της ουσίας χωρίς άδειες, χωρίς τα ρεπό τους και να εφημερεύουν κάτω από εξαντλητικές συνθήκες. Οι νοσηλείες παιδιών που χρήζουν άμεσης νοσηλείας. Πρόκειται μάλιστα για μια κλινική που καλύπτει τις ανάγκες από όλους τους νομούς της Κρήτης, αλλά και από τα νησιά του Αιγαίου, καθώς υπάρχει παντελής έλλειψη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών τόσο στις Κυκλάδες όσο και στα Δωδεκάνησα. Δεν υπάρχει άλλη κλινική στην περιοχή μας. Οι συνάδελφοι θα το παραπέμπουν στις κοντινότερες παιδοψυχιατρικές κλινικές που είναι στην Αθήνα. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση, με μεγάλη επικινδυνότητα στην καθημερινότητα για αυτά τα παιδιά. Σκεφτείτε ότι αυτή η κλινική λειτουργούσε για παιδιά με ειδικές ανάγκες που μπορούσαν να έχουν διαταραχές συμπεριφοράς, λειτουργούσε για ένα σωρό εφήβους με καταθλίψεις και αυτοκτονικότητα, όπως σας είπα, ή με προβλήματα που λόγω εξαρτήσεων, δηλαδή χρήση ουσιών, που και αυτά οδηγούνταν σε διαταραχές συμπεριφοράς. Όχι στο κλείσιμο της παιδοψυχιατρικής κλινικής του Παγνή, τονίζουν εργαζόμενοι, οι οποίοι αναμένεται να κλιμακώσουν τις αντιδράσεις τους τις επόμενες ημέρες. Και βεβαίως να συμμετέχουν με στήριξη και με συμμετοχή στην πανελλαδική απεργία που έχουμε την ερχόμενη Τετάρτη στις 11 η ώρα στην πύλη εδώ του νοσοκομείου, ακριβώς για να εκφράσουμε την αγανάκτησή μας για την κατάσταση αυτή και να πούμε ένα μεγάλο όχι στη μετατροπή της υγείας σε εμπόρευμα. Να λογοδοτήσουν άμεσα Υπουργείο, ΙΠΕ και Διοίκηση Παγνή. Τι θα συμβεί τις ημέρες που δεν εφημερεύει παιδοψυχίατρος στον νομό και κάποιο παιδί χρειαστεί εκτίμηση? Τι θα συμβεί σε περίπτωση που κάποιο παιδί χρειαστεί νοσηλεία σε παιδοψυχιατρική κλινική? Καλούμε όλα τα εργατικά σωματεία και τους φορείς του νησιού να υπερασπιστούν τη λειτουργία της μοναδικής δημόσιας παιδοψυχιατρικής κλινικής, να παλέψουν για το δικαίωμα πρόσβασης των παιδιών σε δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες ψυχικής υγείας.